Πάμε να δούμε επιτέλους ένα update για την χρήση της τρετινοίνης που κάνω και για την Pigmanorm θα μιλήσω. Pigmanorm. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, η τρετινοίνη την είχα σταματήσει, την ξανάρχισα, τώρα την τελευταία εβδομάδα την ξαναξεκίνησα, κακώς την είχα σταματήσει. Γιατί πάλι αρχίζω πάλι τα άγγλες, δηλαδή να βγάζω λίγα σπυράκια από και που μέχρι να τη συνηθίσει το δέρμα. Βέβαια, επειδή έχω μάθει, επειδή τα χρησιμοποιώ καιρό, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, έκανα πάρα πολύ καιρό να τη συνηθίσω. Ήμουν πολύ κοντά στο να τα παρατήσω. Άλλοι περνάνε αυτά τα άγγλες που λένε κάνα δύο εβδομάδες. Εγώ τα είχα περάσει αρκετούς μήνες. Αλλά επέμενα. Μετά το σταμάτησα όμως, λόγω καλοκαιριού, βέβαια δεν είναι, τέλος πάντων, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε θεωρητικά και καλοκαίρι, αν έχουμε ξεπεράσει φυσικά όλη αυτή τη φάση της, του να το συνηθίσουμε και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα γενικά που δεν είχα πει στο προηγούμενο, είναι ότι απαγορεύεται η χρήση του σε εγγύους, δεν το βρίσκουμε σε Ελλάδα πλέον, υπήρχε η Aerol, θα μιλήσω όμως για το τι μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα αργότερα στο βίντεο, αλλά θέλει πολύ προσοχή η χρήση της. Παλιότερα κυκλοφορούσε στην Ελλάδα η Aerol, την χρησιμοποιούσαν πολύ εύκολα, μπορούσατε να την πάρετε από το φαρμακείο, με 3 ευρώ. Βέβαια είναι μια κρέμα με πολλές παρενέργειες, θέλει πολύ προσοχή πώς τη χρησιμοποιούμε στην αρχή. Χρησιμοποιούμε μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα για όλο το πρόσωπο, αποφεύγουμε την περιοχή γύρω από τα μάτια, από τη μύτη, γιατί είναι λεπτό το δέρμα, το λαιμό, αποφεύγουμε. Βάζω μια πολύ μικρή ποσότητα, αυτό και λίγο πολύ είναι, αλλά αυτή την ποσότητα για όλο το πρόσωπο υπόψη. Θα τη βάλω στα χέρια αυτή, δεν θα τη χαραμίσω, μετά ίσως τα ξεπλύνω. Εγώ έχω συνηθίσει υπόψη αυτή την κρέμα, την χρησιμοποιώ αρκετό καιρό και ξέρω πώς να τη χρησιμοποιώ, ξέρω τι μου κάνει και τι να προσέχω. Σε γενικές γραμμές, όταν πρωτοξεκινάτε με κάτι τέτοιο, θα κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο. Θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινάμε. Το συγκεκριμένο που έχω εγώ είναι 0,5. Το πήραμε συνταγή δερματολόγου, δεν σας το δίνουν εδώ στη Γερμανία έτσι, πρέπει να έχει μια συνταγή δερματολόγου, είτε μπορεί να σας το γράψουν για θέματα ακμής ή για θέματα πανάδες που έχω εγώ ή και τα δύο ή για αντιγύρανση, αν τους το πείτε απλά θα το πληρώσετε νομίζω πιο ακριβά αν δεν έχετε κανένα θέμα και απλά το θέλετε για αντιγύρανση. Γιατί ένα από τα ωφέλη της τρετινοίνης είναι πέρα από το ότι βοηθάει στην ακμή, βοηθάει στις πανάδες, είναι και στην αντιγύρανση, δηλαδή εξαφανίζει λίγο τις λεπτές γραμμές, ρητίδες, δείχνει ένα δέρμα πολύ πιο λαμπερό, αργότερα όταν το συνηθίσει έτσι το συστατικό, θα φαίνεται ένα δέρμα πολύ πιο λαμπερό και πολύ πιο νεανικό. Αν δείτε και φωτογραφίες πριν και μετά στο ίντερνετ, θα βρείτε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν το αλλάζουν με τίποτα και έχουν καταλήξει σε αυτή την κρέμα εφόρου ζωής. Τώρα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτή η κρέμα έχει σταματήσει να πωλείται στο φαρμακείο και πουλάνε μία αντίστοιχη, η οποία βέβαια έχει μέσα την ισοτρετινοίνη. Δεν έχει ακριβώς τρετινοίνη μέσα, έχει ισοτρετινοίνη. Η οποία θα μιλήσουμε όμως και γι' αυτό, αν ισχύει ότι έχει ωφέλη ή όχι. Εγώ χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, αυτήν εδώ και 2 χρόνια, on and off, δηλαδή κάποιες στιγμές, κάποιες φορές τη σταματάω, κάποιες φορές τη συνεχίζω. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλει πάρα πολύ προσοχή η χρήση της. Ιδιαίτερα αν είμαστε αρχάριοι και δεν έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη δράση. Τι δράση έχει? Η δράση που έχει είναι αναπλαστική στην ουσία, αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξη των κυττάρων, οπότε και γι' αυτό βλέπουμε τον αρχικό ερεθισμό, γιατί στην ουσία προσπαθεί το δέρμα να προλάβει λίγο αυτή την καινούργια κατάσταση, τον γρήγορο ρυθμό αναπαραγωγής των κυττάρων. Γι' αυτό και μπορεί να δούμε το δέρμα να ξεφλουδίζει ή να πετάει κάποια σπυράκια ίσως κάποιες στιγμές. Εγώ παράδειγμα πετάω σπυράκια ακόμα και με την υπερβολική απολέπιση, οπότε και με την αρχή της τρετινοίνης είχα ένα τέτοιο θέμα και μάλιστα για αρκετό καιρό. Η διάρκεια του ερεθισμού και όλης αυτής της κατάστασης κυμαίνεται, είναι ανάλογα με το δέρμα, ανάλογα με τον άνθρωπο. Κάποιοι λένε ότι διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες αυτά τα Retinol, ας πούμε, άγγλις, τα οποία σημαίνει ότι βγάζει σπυράκια το δέρμα, δεν μπορεί να το συνηθίσει. Είναι περίπου από 2 εβδομάδες, μπορεί να πάρει και 6 μήνες σε κάποιους όμως. Είναι ανάλογα το δέρμα και το κατά πόσο το δέχεται το συστατικό αυτό. Τώρα, ας πούμε φυσικά ότι αυτό το συστατικό θεωρητικά εμείς το παίρνουμε από γιατρό, από δερματολόγο εδώ στη Γερμανία. Οπότε σου εξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνεις θεωρητικά και σίγουρα δεν θα το δώσει σε κάποιον που είναι έγκυος, σε κάποιον που θυλάζει. Θα δει δηλαδή γενικότερα το ιστορικό του, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντεδείξεις. Κατά τα άλλα όμως είναι ένα συστατικό το οποίο απλά θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης. Δεν μπορείς να το πάρεις και να του φερθείς ένα, είναι μια απλή κρέμα, έτσι, δεν είναι μια απλή κρέμα. Σας έδειξα την ποσότητα που έβαλα και στην ουσία όχι μόνο αυτό, δεν τη βάζω αυτή την ποσότητα καθημερινά, ειδικά στην αρχή. Δηλαδή ξεκινάμε πάρα πολύ σιγά, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε μία φορά την εβδομάδα, μετά τη δεύτερη δύο και σιγά σιγά ανεβαίνουμε στη συχνότητα για να το συνηθίσει το δέρμα. Είναι έντονη κρέμα
κάνει πολλή δουλειά, αλλά θέλει και το χρόνο της να το μάθει το δέρμα και να το συνηθίσει, έτσι ώστε να έχουμε το λιγότερο ερεθισμό για να μας είναι και πιο εύκολο στην ουσία. Όσον αφορά στην Ευρώπη, μπορεί να βρείτε τρετινοίνη. Εγώ, όπως σας είπα, χρησιμοποιώ το 0,5. Υπάρχει και το 0,025. Εγώ χρησιμοποιώ το 0,5 μιλιγκράμμ. 0,25 είναι το μισό από αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει από μια τέτοια ποσότητα. Είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατό από τη ρετινόλη. Την πιο έντονη ρετινόλη που μπορεί να βρει κάποιος από τη Διόρτιναρη παράδειγμα, αυτή είναι 100 φορές πιο πάνω. Αυτή είναι κατευθείαν το ρετινοϊκό οξύ στην ουσία. Κάνει όλη τη δουλειά. Σε αυτήν πάνω την κρέμα έχουν γίνει όλες οι έρευνες που βοηθάνε, που δείχνουν ότι βοηθάνε στην αντιγύρανση, στην ακμή και στις πανάδες. Τώρα, οι χώρες, από όσο έχω δει, γιατί έχω κάνει πάλι αρκετή έρευνα για να βρω ποιες χώρες μπορούμε να την πάρουμε στα φαρμακεία, μπορούμε να την πάρουμε από την Τουρκία, από όλη τη Ρωσία, εντάξει, Ισπανία επίσης, Αλβανία, Σερβία και Ιταλία έχουν αναφέρει πολύ, ότι την έχουν βρει απλά στα φαρμακεία. Επίσης στην Αίγυπτο την παίρνουν και με 1 ευρώ, με 2 ευρώ. Αν ταξιδέψετε επομένως σε αυτά τα μέρη, κοιτάξτε να προμηθευτείτε για όλο τον καιρό, όσο καιρό θέλετε. Αλλά σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί η τρετινοίνη, κυκλοφορεί ισοτρετινοίνη. Στην ουσία δεν είναι ακριβώς τρετινοίνη και δεν έχουμε τόσο πολλές έρευνες. Έχω βρει κάποιες έρευνες, αλλά δεν είναι αρκετές στο ότι βοηθάνε και για την αντιγύρανση. Σίγουρα η ισοτρετινοίνη βοηθάει και στην ακμή, αλλά για το θέμα της πανάδας και την αντιγύρανση δεν υπάρχουν τόσες πολλές έρευνες όσο υπάρχουν για την τρετινοίνη. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε φυσικά και δείτε ανάλογα με τα αποτελέσματα αν σας κάνει ή όχι, γιατί πάλι είναι αυτή που μπορείτε να την πάρετε από το φαρμακείο και είναι μια κρέμα που πάλι θα σας πει και ο φαρμακοποιός σας πώς να τη χρησιμοποιείτε σε μικρή ποσότητα σιγά σιγά, γιατί έχει αρκετά μεγάλο ερεθισμό. Κατά τη διάρκεια επίσης, όσο χρησιμοποιώ τρετινοίνη, ιδιαίτερα στην αρχή, στα αρχικά στάδια, δεν χρησιμοποιώ διάφορα άλλα προϊόντα, φυσικά όχι ρετινόλες, όχι πολύ οξέα, ίσως λίγο όμως θα βοηθούσε μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι στα αρχικά στάδια. Στα αρχικά στάδια καλύτερα μέχρι να το συνηθίσει σκέτη τρετινοίνη, ίσως και με τη μέθοδο sandwich, δηλαδή να βάλουμε μία ενυδατική κρέμα πριν, την τρετινοίνη να απορροφηθεί, μετά τρετινοίνη και μετά πάλι ενυδατική κρέμα. Αλλά σε γενικές γραμμές κρατάμε την ρουτίνα όλη πάρα πολύ απλή. Απλά προσθέτουμε ενυδατική και φυσικά αντιλιακή το πρωί. Ισοτρετινοίνη που υπάρχει στην Ελλάδα, όπως είπα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές έρευνες και μάλιστα σε μορφή κρέμας είναι από τις λίγες, ίσως και η μοναδική χώρα που βγάζει ισοτρετινοίνη σε μορφή κρέμας, γιατί στην ουσία αυτό είναι σε μορφή χαπάκι. Έτσι είναι χαπάκι. Τώρα, από το θέμα να την παραγγείλετε από κάποια sites, έχω βρει κάποια sites, αλλά το θέμα είναι με την Ελλάδα, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει και το ψάχνω ακόμα με τα τελωνία. Είναι λίγο πολύπλοκο αυτό το θέμα, δεν το έχω λύσει. Σας είχα ρωτήσει, δεν μου είχατε απαντήσει ακριβώς τι γίνεται. Παράδειγμα, από την Amazon, άμα παραγγέλνετε, έρχονται κατευθείαν, πληρώνετε κάτι τελωνίο. Επειδή έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, δεν θα ήθελα να προσφέρω κάτι, να σας πω μία ιστοσελίδα και μετά να σας παρουσιαστούν έξτρα έξοδα ή να σας τα κρατήσουν ακόμα χειρότερα στο τελωνίο, γιατί μπορεί να θεωρηθούν φάρμακα στην ουσία. Οπότε, απλά αν ταξιδεύετε σε χώρες οι οποίες πουλάνε τρετινοίνη, όπως είπα, είναι η Ισπανία, η Τουρκία, η Ιταλία, Σερβία, Αλβανία, είναι όλες αυτές σχετικά γειτονικές χώρες. Αίγυπτο επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά. Αλλά όποιος ταξιδεύει σε αυτές τις χώρες μπορεί να προμηθευτεί τρετινοίνη για όσο καιρό τη χρειάζεται. Όπως είπα, πολύ προσοχή. Το ξαναλέω, δεν ξέρω αν το ξαναείπα. Είναι για εγγύους, δεν ενδείκνεται. Θέλει πολύ προσοχή στις οδηγίες χρήσης. Δεν είναι μία απλή κρέμα. Είναι μία πάρα πολύ δυνατή κρέμα. Είναι μία πάρα πολύ δυνατή θεραπεία για πανάδες, ακμή και ρητίδες. Δηλαδή, το ρητίδες, επειδή είναι δευτερεύον, στην ουσία αυτή η κρέμα είχε βγει για ακμή και οι ρητίδες απλά παρουσιάστηκαν σαν εξτρά αποτέλεσμα. Πολύ welcome, ok. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται το θέλουμε, αλλά η ισοτρετινοίνη δεν έχει τόσες έρευνες να τη στηρίζουν ως προς το θέμα της αντιγύρανσης. Επίσης, μια πολύ καλή κρέμα που έχω βρει στην Ελλάδα είναι γύρω στα 20 ευρώ από φαρμακείο. Είναι Mask Acne Gel, λέγεται. Έχει μέσα 0,02 τρετινοίνη, λίγο λιγότερο δηλαδή από το 0,025, δηλαδή στην ουσία λιγότερο από το μισό από αυτήν, αλλά έχει μέσα και 4% γλυκολικό οξύ. Οπότε, αυτή θα σας την έχω λίγο σε μια φωτογραφία. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να τη δοκιμάσετε. Και αυτή όμως φαίνεται να είναι πολύ δυνατή, γιατί έχει μέσα και το γλυκολικό οξύ. Δηλαδή, προσοχή πάλι σε αυτές τις κρέμες. Δεν είναι
Για καθημερινή χρήση σίγουρα όχι, σίγουρα για βράδυ εννοείται ότι είναι μια θεραπεία στην ουσία αυτή και καλό είναι να μην την συνεχίζουμε για πάντα κάτι τέτοιο. Τώρα όσον αφορά την τριετινοήν, είναι πολλοί που λένε ότι τη χρησιμοποιούν μια ζωή και πολλοί δερματολόγοι, οπότε δεν έχει κάτι σε αυτήν. Αλλά όσον αφορά τη συγκεκριμένη κρέμα που σας έδειξα και την Pigmanorm, είναι για 1-2 φορές το χρόνο. Η Pigmanorm, αν τη θυμάστε, είναι αυτή η κρέμα, την τελείωσα τώρα, είναι το δεύτερο ή τρίτο που τελειώνω, είναι πάρα πολύ μικρή κρέμα, είναι στα 15 γραμμάρια. Λοιπόν, έχει μέσα 5% υδροκινώνη, 0,1% τρετινοήνη, οπότε αυτή η δύναμη της τρετινοήνης είναι διπλάσια αυτηνής. Και ένα στεροειδή για τον ερεθισμό. Αυτή θεωρητικά είναι τοπικά για τις καφέ κοιλίδες, αλλά επειδή εγώ έχω σε όλο το πρόσωπο, έβαζα λίγο, αλλά σε όλο το πρόσωπο. Τεράστια διαφορά με αυτή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο. 1-2 φορές το χρόνο βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα κάνει το δέρμα πολύ πιο ευαίσθητο μέχρι να τη συνηθίσεις. Είναι πάλι η ίδια λογική με την τρετινοήνη. Πρέπει να ξεκινήσεις αργά-αργά, με πολύ ενυδατική και όχι τίποτα άλλο παρεμφερή. Δηλαδή, όχι οξέ εκείνη την περίοδο τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο όμως, γιατί είναι αρκετά δυνατή, δηλαδή ακόμα και τώρα που τη χρησιμοποιώ που και που βλέπω ότι είναι δεν είναι δηλαδή θα βάλω αυτήν και μετά το πρωί θα βγαίνω έξω στον ήλιο, ούτως ή άλλως και με αντιλιακό. Θεωρώ ότι δεν είναι για καλοκαίρι συγκεκριμένη, είναι μόνο για χειμώνα και όσο πιο σκοτεινούς μήνες διαλέγουμε, αν ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα θα βρέξει παράδειγμα και τα λοιπά, μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται να είναι καθημερινή, αλλά είναι στην ουσία μια θεραπεία. Από όσο έχω δει και από reviews, οι περισσότεροι που δεν τους άρεσε αυτή η θεραπεία είναι αυτοί που δεν τη χρησιμοποίησαν σωστά. Δηλαδή που απλά πλακώσανε ένα κάρο ποσότητα και περίμεναν να δουν αποτελέσματα γρήγορα. Δεν είναι γρήγορα. Σχετικά είναι γρήγορα βέβαια, γιατί μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες θα δεις διαφορά, αλλά δεν είναι καθημερινά θα βάλω ένα κάρο κρέμα και θα περιμένω την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη να δω διαφορά. Είναι μια θεραπεία πολύ δυνατή, πρέπει να τις φερθούμε και ανάλογα, πολύ προσοχή. Έτσι γενικά τα ωφέλη που έχουμε από την τρετινοήνη για τα θέματα φωτογύρανσης, δεν ξέρω αν θα έχουμε τα ίδια ωφέλη στην ισοτρετινοήνη. Μπορείτε να την αγοράσετε από το φαρμακείο και να δείτε αν έχει αποτελέσματα σας. Κάποιοι έχουν πει ότι έχει καλά αποτελέσματα, αλλά ως προς το θέμα ερευνών, εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει, δεν την έχω δοκιμάσει. Και ως προς το θέμα ερευνών έχουν βγει πολύ λίγες και όχι τόσες πολλές όσο για τρετινοήνη, ώστε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Μία ακόμα σελίδα που μπορείτε να δοκιμάσετε, πάλι όμως ως προς το θέμα Ελλάδα και Τελωνία δεν ξέρω τι ισχύει. Είναι η Dermatica από την Αγγλία. Πάλι όμως δεν ξέρω τι ισχύει με τα Τελωνία, είναι μεγάλο μπέρδεμα. Λοιπόν, ένα άλλο συστατικό το οποίο έχει δείξει πάλι καλά αποτελέσματα, όπως η τρετινοήνη, είναι η ανταπαλίνη. Αυτή έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να την βρούμε στην Ελλάδα. Ρωτήστε στο φαρμακείο, είναι σαν την Τίφεριν που κυκλοφορεί στην Αμερική. Από ό,τι είδα και στο ίντερνετ, η ελληνική της ονομασία και τη βρήκα και είναι ανταφερίν. Ανταφερίν. Στην ουσία είναι ανταπαλίνη. Και αυτή υπάρχουν πολύ καλές έρευνες ότι βοηθάει. Πολύ περισσότερες έρευνες από την ισοτρετινοήνη, όχι τόσες πάλι όσο η τρετινοήνη. Είναι σαν την Τίφεριν, όπως είπα, που είναι στην Αμερική και έχει δείξει καλά. Αυτή έχει καλές κριτικές. Και για την Τίφεριν την συνιστούν πολλοί δερματολόγοι και για την ακμή και για τις ρητίδες. Οπότε ίσως αυτό να ήταν καλύτερη επιλογή από την ισοτρετινοήνη. Δοκιμάστε και δείτε μόνοι σας. Απλά όμως σε γενικότερες γραμμές όλα αυτά πρέπει να τους φερθούμε λίγο υπεύθυνα, έτσι, με πολύ μικρή ποσότητα, σιγά σιγά και όχι κατάχρηση στην ουσία. Αυτά είναι αυτά που βρήκα για την τρετινοήνη. Εγώ θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ και την Pigmanorm 1 φορά το χρόνο ή 2 φορές το χρόνο, το χειμώνα όμως μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη στην ουσία. Είναι διπλάσια έντονη από αυτήν, συν την υδροκινώνη, που βοηθάει πάρα πολύ στις πανάδες. Αλλά η τρετινοήνη είναι κάτι στάνταρ, δεν θα λείπει πάλι ποτέ. Από μένα ελπίζω να μην τη σταματήσουν ποτέ, δεν υπάρχει και λόγος, είναι από τα νούμερο 1 συστατικά, πολλοί δερματολόγοι ορκίζονται σε αυτή την κρέμα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπα, αυτοί που έχουν πει δεν έχουν πει καλά λόγια είναι αυτοί που την πατήσανε γιατί δεν την χρησιμοποίησαν σωστά. Okay, πρέπει να διαβάσουμε πολύ καλά τις οδηγίες χρήσης, πρέπει να πάμε με πολύ αργά βήματα για να μην την πατήσουμε. Αλλά είναι σίγουρα από τις πιο top επιλογές, είναι από τα αγαπημένα. Ελπίζω να βγάλετε άκρη εκεί στην Ελλάδα γιατί τη σταμάτησαν την Aerol, το ξέρω. Πολύ λυπηθήκαμε, δεν κατάφερα να μάθω το λόγο για ποιον λόγο την σταματήσανε. Σίγουρα όμως ήταν μια πάρα πολύ καλή οικονομική επιλογή. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!
Thank you.